αυτή τη στιγμή συμπληρώνουμε τα 90. Ακόμα 4 λοιπόν για να λήξει το παιχνίδι. Το σουτ, πολύ καλό και είναι το γκολ. Ακριβώς στο 90 είναι η ισοφάριση με τον Κατσουράνη. Ένα σουτ έξω από την μεγάλη περιοχή, πολλά μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή. Ο αρχηγός της Παναχαϊκής στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Άριαν Μπεκιάη. Λάκη στη μεγάλη περιοχή, κόβει για τον Πετκόφ. Το σουτ στη γραμμή, διώχνει η αμυντική Νικολαίδης, δοκάρι Κατσουράνης και γκολ. Η ΑΕΚ μειώνει με το γυριστό του νεαρού μέσου στο 37. 1-0. Στο 20 ο Γεωργάτος πάτησε, ο Κατσουράνης με εκπληκτικό σουτ τη σοφάρισε 1-1. Το 2-1 σημειώθηκε στο μύρο του αγώνα. Μετά από σέντου του Τσάρτα, ο Ίβιτς έπιασε μια κεφαλιά και ο Κατσουράνης με ένα ψαλιδάκι πέτυχε το ρότερο γκολ της συνάντησης. Μπορμπόκης, σέντρα, κεφαλιά προς τα πίσω, πάρα στα δίχτυα, 1-0 για την ΑΕΚ. Από τον γκολ του Κατσουράνη. Ξανά η φάση, βρήκε μπάλα στον Ιωάννη, έχω την αίσθηση. Κεφαλιά προς τα πίσω, καλύπτει όλο τον κόσμο ο Ιωάννου, ο Κατσουράνης στέλνει στα δίχτυα. Το μεγάλο όπλο της Ένωσης στο φετινό πρωτάθλημα είναι η αξιοποίηση των στημένων φάσεων, κάτι που επιβεβαιώθηκε στη φάση του 58ου λεπτού. Ο Λιμπερόπουλος εκτέλεσε φάουλ, ο Κατσουράνης ενήργησε άψογα σαν center for, ισοφαρίζοντας σε 1-1 με το 7ο τέρμα του στο πρωτάθλημα. Άλλωστε δεν ήταν η πρώτη φορά που ο αρχηγός της ΑΕΚ έδωσε τη λύση σε σημαντικούς αγώνες για την Ένωση. Then moments later a breakthrough at the other end. Kostas Katsouranis steering his bike and he steers it right into the back of the net. 1-0 Greece in the 32nd. That ball in taking a Greek bounce if you will and Katsouranis does ever so nicely to find the side netting. Smiles all around then and you know what? Smiles. Όσο το 0 πίσω παραμένει το σήμα της ομάδος, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Κατσουράνης, μια λόμπα, γκολ! Καταπληκτικό, απίστευτο. 4-0, Κώστας Κατσουράνης, χαρείτε τον, πιθανόν τον μεγαλύτερο σύγχρονο Έλληνα ποδοσφαιριστή. Τώρα το ήθελε, δεν το ήθελε, θα το ρωτήσουμε μετά. Oh, το ήθελε 100%, είχε σηκώσει το κεφάλι, τον είχε δει, κοίταξε, κοίταξε, εδώ, αυτό. Του βάλει και το φαλτσάκι και τη στέλνει μέσα. Χαριστέας, ξανά Γκέκας, Κατσουράνης στο σούτ, το... Oh! Αριστούργημα! Αριστούργημα! Ένα απόψε. Εδώ η μπάλα έχει γυρίσει. Χαριστέας, ο Γκέκας, πίσω, στη κίνηση του Κατσουράνη. Α, πολύ όμορφο γκολ, το οποίο ήρθε αφού γυρίσαμε την μπάλα, αφού ψάξαμε. Εδώ η μπάλα έχει φύγει με το φάλτσο και πηγαίνει με ασύλληπτο στο παράθυρο. Όταν λέμε ασύλληπτο... Ο Τουάμα προσπάθησε να βγάλει τη Λάρισα χωρίς επιτυχία, επαναφέρει ο Νίνης. Το γέμισμα για το Σισε, ο Μάλλαρτ δεν είναι σίγουρος. Ο Κατσουράνης, γκολ! Στο 66, 2-0 για τον Παναθηναϊκό. Εδώ ο σκόρερ που πανηγυρίζει ένα πολύ όμορφο γκολ. Και ξανά όλη η φάση. Βγαίνει ο Μάλλαρτ. Και κοιτάξτε, ο Κατσουράνης με κεφαλιά. Ταραγούνης. Το γέμισμα, μονοκόμματο, ένα εκπληκτικό γκολ από τον Κώστα Κατσουράνη. Ένα απίθανο γκολ στη κίνηση στο 6ο λεπτό. Για τον Κατσουράνη, που δείχνει στοιχεία φθηνού σκόρερ στη φετινή σεζόν, είναι αυτό το 7ο του στο πρωτάθλημα. Λίο Καπάντα, είσαι ρόλο center back. Ο Λόρενς χαμηλά, πάει να κάνει τα κουνάκια και ένα ψαλίδι γύρω τώρα και ένα φοβερό γκολ. Έχουμε στην Τούμπα από τον Κατσουράνη στο 80 με εκπληκτικό ανάποδο ψαλίδι το 3-2. Δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική όπου ένας παίκτης του ΠΑΟΚ σκοράρει με ανάποδο ψαλίδι. Δύο έβαλε ο Σαλπικίδης την περασμένη φορά. Σκοράρει τώρα ο Κατσουράνης με απίθανο τρόπο.